αναζητείται λύση. Αυτό δήλωσε από το Ηράκλειο ο Υπουργός Υγείας αναφορικά με την απεργία διαρκείας στα διαγνωστικά κέντρα σε όλη τη χώρα, όπου δεν πραγματοποιείται καμία εξέταση ούτε για ασθενείς με ιδιωτική ασφάλιση, ούτε για ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Αυτό που αναζητούμε σε αυτή τη φάση είναι πρώτον να ενισχύσουμε τις παρεμβάσεις με επιστημονικά κριτήρια, ορθολογικότερη ζήτηση εξετάσεων, ένα, και δεύτερον να βρούμε ένα μηχανισμό δικαιότερης κατανομής της υπέρβασης σε αυτούς που κατά τεκμήριο και που μπορεί να αποδειχθεί αυτό προκαλούν αυτή την υπέρβαση. Και αυτό ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα. Αύριο θα υπάρξει συνάντηση του Υπουργού Υγείας με εκπροσώπους των εργαστηριακών γιατρών, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις επιστροφές που τους επιβάλλονται από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, επιστροφές οι οποίες μεταφράζονται σε περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ το 2018. Ελπίζω και οι εργαστηριακοί συνάδελφοι και οι συλλογικές τους εκπροσωπήσεις να δείξουν την αναγκαία σύνεση, γιατί αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι σε μια προεκλογική περίοδο ούτε δυνατότητες νομοθετικών πρωτοβουλειών υπάρχουν, ούτε δυνατότητες να βρεθούν συμπληρωματικοί πόροι και μάλιστα αναδρομικά για ένα προϋπολογισμό ο οποίος έχει ήδη εκτελεστεί. Προσπαθούμε να βρούμε ένα μηχανισμό δικαιότερης κατανομής της υπέρβασης, δήλωσε ο Ανδρέας Ξανθός, ο οποίος συνιστά σύνεση. Όντως, τώρα που βγήκαν οι καταλογισμοί για την υπέρβαση της δαπάνης, το γνωστό clawback, του πρώτου εξαμήνου του 2018 παρατηρήθηκε μια μεγαλύτερη επιβάρηση από άλλες χρονιές. Αυτό προκάλεσε την διαμαρτυρία των εργαστηριακών. Η πηγή του προβλήματος είναι ότι έχουμε ένα χαμηλό προϋπολογισμό για διαγνωστικές εξετάσεις. Εν τω μεταξύ, την ικανοποίησή του για τον τρόπο λειτουργίας των τοπικών μονάδων υγείας στο Ηράκλειο εξέφρασε ο Ανδρέας Ξανθός, ο οποίος χαρακτηρίσε τη Στόμη ως την πιο σημαντική μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας. Είναι μια επένδυση σε μια ποιοτικότερη και πιο ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας. Είναι ένα μοντέλο το οποίο θα προχωρήσει. Είναι η πιο σημαντική μεταρρύθμιση που έχει δρομολογηθεί αυτά τα χρόνια στον τομέα της υγείας. Πάρα πολύ ικανοποιημένος. Εγώ έρχομαι περίπου ένα χρόνο, ένα μισή, είμαι καρδιοπαθής. Έρχομαι λοιπόν, μου γράφουν τα φάρμακα και μου γράφουν και μια σειρά από εξετάσεις. Με παρακολουθεί, έχει στον υπολογιστή μέσα όλες τις εξετάσεις, όλο το ιστορικό. Κάθε φορά προλαμβάνει, κάνει και μια προληπτική ιατρική. Πάρα πολύ ικανοποιημένη. Εγώ έρχομαι σαν συνταξιούχος τακτικά και γράφω εδώ τα φάρμακα σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον. Είναι πολύ καλό, το θέμα είναι να μείνει. Πρώτος σταθμός σε επίσκεψη του Υπουργού ήταν η πρώτη τόμη Ηρακλείου, όπου το 2018 οι επισκέψεις στη μονάδα άγγιξαν τις 16.000. Είχαμε για το 2018 μέχρι σήμερα 2.000 περίπου επισκέψεις πολιτών που είναι ανασφάλιστοι. Σαν παραπομπές είχαμε για το 2018 41 περιστατικά στα τμήματα των επιγόντων περιστατικών. Η μονάδα μας είναι πλήρως ελεγχομένη, όπως έχουμε αναφέρει και άλλες φορές στο παρελθόν. Λειτουργούμε με πλήρως προσωπικό σε πρωινή και απογευματινή βάρδια.